Ακόμα ένα εργατικό ατύχημα μετράει το Ρέθυμνο με θύμα έναν 51χρονο άντρα από την Αλβανία που νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση. Συγκλονίζει η κόρη του, η οποία μιλά στο φακό της Κρήτη TV για την ασύλληπτη περιπέτεια που βιώνει η οικογένειά της. Ήταν ο καιρός το οποίο κάνανε καθαρισμό, γιατί έρχονται φουρτούνες, να μην πάθει καμία ζημιά, να πιέσει καμία φωτιά, κάτι τέτοιο. Απλώς κακιά η ώρα που λέμε. Και απλώς αυτό, θέλω να γίνει καλά. Θέλω να ξυπνήσει ο πατέρας μου. Να γίνει καλά. Ο 51χρονος εκτελούσε προχθές εργασίες κλαδέματος λίγο έξω από τους Αρμένους, όταν έπεσε στο έδαφος από ύψος 8 μέτρων, σε μια πτώση που του προκάλεσε σοβαρά τραύματα σε όλο του το σώμα, στέλνοντάς τον στην εντατική διασωληνωμένο. Ο ασθενής αυτή τη στιγμή είναι στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιδρύματος. Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή, αλλά είναι τώρα σταθερή πλέον. Έχει κακό στο θώρακα, σεισμοδυλική στήλη. Ήταν σοβαρό. Είχε γλιστρήσει από ένα δέντρο το οποίο είχε ανέβει για να κόψει ένα κλαδί που ήταν που ακουμπούσε τα καλώδια της ΔΕΗΣ και γλίστρησε και έπεσε ανάσχελα. Έχει σοβαρά τραύματα στην σεισμοδυλική στήλη, στο θώρακα, στους ώμους πίσω και είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένα τα νεφρά του. Αιμορραγεί και από νεφρά και από πνευμόνια. Και όλα τα πλευρά του είναι σπασμένα. Πίσω μας βρίσκεται το δέντρο στο οποίο εκτελούσε το πρωί της Πέμπτης εργασίες ο άτυχος άντρας, κλαδεύοντάς το και πέφτοντας από πολύ μεγάλο ύψος, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Την ίδια στιγμή, ερωτήματα εγείρονται σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, με την κόρη του να ζητά δικαίωση και τα σωματεία να μιλούν για εξίσωση κόστους και ανθρώπινης ζωής. Να δοθεί δικαιοσύνη, να πάρει ο πατέρας μου τα μέτρα που χρειάζονται, να πάρει την αποζημίωση που χρειάζονται. Επειδή με ό,τι έμαθα δεν είχε ενημερωθεί ούτε αστυνομία ούτε κανένας, έπρεπε εγώ να τρέξω πάνω κάτω να ενημερώσω και να προσέχουν όλοι που δουλεύουν εκεί μέσα, γιατί δεν είχε ούτε ζώνη ασφαλείας ο πατέρας μου, ούτε γέρανο που χρειαζόντουσαν, γιατί δεν τις είχε δώσει υπεύθυνος όλα αυτά. Το δίλημα ή τα κέρδη του ή ζωές μας είναι ανήλικτο, γι' αυτό είναι ανάγκη τώρα να διεκδικήσουμε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και μέτρα ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. Δυστυχώς, επειδή στα μέτρα ασφαλείας για τους κάθε εργοδότες είναι κόστος, δεν τα τηρούν. Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα από μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία η οποία έχει αναλάβει τα έργα της ΔΕΗ σε όλο τον νομό. Ένας άτυχος συνάδελφος εργαζόμενος πήρε εντολή να πάει να κλαδέψει κάποια δέντρα χωρίς την απαραίτητη ενδυμασία, χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας και για μία ακόμα φορά συνάδελφός μας χαροπαλεύει στην εντατική. Το μήνυμά μας προς την πολιτεία είναι επιτέλους ας δει ότι κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, ας τελεχώσει τις υπηρεσίες, να γίνονται οι έλεγχοι που πρέπει, ούτως ώστε όλοι εμείς οι εργαζόμενοι να αισθανόμαστε ασφαλείς.